Στο άκουσμα της είδησης λοιπόν χθες ότι έχει τεράστια οικονομικά θέματα και ανοίγματα και μάλιστα με ένα συγγενικό του πρόσωπο που από ό,τι φαίνεται το συγγενικό του πρόσωπο, από ό,τι τουλάχιστον η πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη ισχυρίζεται, απέσπασε, δεν ξέρω τώρα γονόμημα παράνομα, δεν είμαι δικαστής και δεν γνωρίζω, αλλά απέσπασε μέρος χρημάτων που παρήγαγε, είχε παράξει με τη δουλειά του ο Γιώργος Μαζονάκης, με αποτέλεσμα ο Γιώργος να έχει τώρα μία δυσχέρεια οικονομική. Και ξέρετε, ο Γιώργος είναι από τα 3-4 μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του ελληνικού πενταγράμμου. Θα έπρεπε δηλαδή ο Γιώργος να έχει παρκαρισμένα κάποια πολλά εκατομμύρια στην τράπεζα. Δικαίως ο άνθρωπος, έτσι. Δεν λέω κακός. Θα έπρεπε. Μάλλον δεν έχει. Και εκεί γιατί ένα συγγενικό πρόσωπο έπαιξε, από ό,τι τουλάχιστον λέει η πλευρά του Γιώργου Μαζονάκη, ένα πολύ περίεργο ρόλο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Βρετάσο μου? Ο Μαζονάκης, ο Γιώργος Μαζονάκης, στα 52 του χρόνια, με 35 χρόνια καριέρας, γιατί τραγουδά από 16-17 χρονών, θα έπρεπε, εκτός από το χτίσιμο ενός μεγάλου ονόματος, που είναι όντως ένα από τα 3-4 μεγάλα ονόματα της χώρας, να έχει χτίσει και μια αμύθιτη, μπορώ να πω, περιουσία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πρόβλημα. Και για να βγαίνει ο δικηγόρος του κ. Μαζονάκη να στέλνει μια ανακοίνωση προς τα μέσα ότι υπάρχει μια δικαστική διαμάχη με ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινά είναι αυτά, εναντίον ενός προσώπου που αφορά την περιουσία του Μαζονάκη, καταλαβαίνουμε ότι ξεκινά μια δικαστική μάχη που θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Χρόνια, εγώ μπορώ να πω. Μίλησα χθες με έναν άνθρωπο και μου είπε δύο χαρακτηριστικές φράσεις. Μου μίλησε για οικονομική αφέμαξη και μεταφορικά για ένα σαράκι που έτρωγε για πάρα πολλά χρόνια την περιουσία του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, και ο Γιώργος Μαζονάκης όμως δεν είναι κανένας βλάκς. Ναι. Πώς και δεν το είχε καταλάβει να απομακρύνει αυτόν τον άνθρωπο από το περιβάλλον του? Τον έχει απομακρύνει τα τελευταία 4 χρόνια. Α, δεν μιλάνε πια? Όχι, έχει μια μεγάλη απόσταση.